αντί να χαιρόμαστε που τόσο πολλοί άνθρωποι θέλουν να ενταχθούν στη βιολογική και για πρώτη φορά χωρίζουμε τους παλιούς από αυτούς που μπαίνουν στη μετάβαση, από τους καινούριους, είναι ένα πρόγραμμα που έχει σωστή αρχιτεκτονική. Αυτό το πράγμα το εμφανίζεται ως πρόβλημα, αντί να χαιρόμαστε όλοι που και προβλέψαμε και πολλαπλασιάσαμε αυτό το μέτρο σχέση με το παρελθόν. Μπορώ να μιλήσω? Είναι απαράδεκτος ο τρόπος σας. Είναι απαράδεκτος και μόνο που με διακόπτετε. Μετά έχετε ερώτηση. Δίνετε την πολιτική σας αγωγή. Σταματήστε να συμπεριφέρεστε σαν καθεστώς. Σταματήστε να συμπεριφέρεστε σαν καθεστώς. Η ειρωνία δεν σας ταιριάζει. Είσαστε ένοχοι για πάρα πολλά. Επομένως, λίγη σεμνότητα δεν βλάπτει. Λίγη σεμνότητα δεν βλάπτει. Σταματήστε αυτή την ειρωνία και αυτό το υφάκι. Κύριε Τζελέπη, απαντάτε. Δεν σας ταιριάζει. Και δεν είσαστε εσείς ο ερωτών. Έχετε καθίσει και προπυλακίζετε αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ναι, εντάξει. Κύριε Χερδάκη, για όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού. Γιατί είναι θράσος αυτό που κάνετε. Λοιπόν, στον κύριο Τζελέπη απαντάτε, κύριε Υπουργέ. Στον κύριο Τζελέπη απαντώ, αλλά προστατεύστε με, κύριε Πρόεδρε. Σας προστατεύω. Να μην ακούγεται ο κύριο Γιαγέρογλου, γίνεται. Να μην ακούγεται, δεν έχει το λόγο. Αυτή η αγένεια. Έσχος. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, συγγνώμη, δώστε μου το χρόνο γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν στον κανονισμό τον ευρωπαϊκό, ειδικά για τη βιολογική, κάποια όρια. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να έχουμε στη βιολογική παραπάνω από δύο ζωικές μονάδες ανά εκτάριο. Είναι ουσία αυτό. Γιατί είναι θέμα ευζωίας του ζώου, είναι θέμα βιολογικής. Τι σημαίνει βιολογική? Δεν είναι μια συμβατική. Αυτό λοιπόν. Κύριε Τζελέπη. Αυτό λοιπόν και μόνο. Λοιπόν, κύριε Τζελέπη, παρακαλώ. Εμποδίζει τις τεχνικές λύσεις του τύπου διαιρώλει την Ελλάδα. Δεν γίνονται έτσι απλά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί κάποιος να έχει 1000 ζώα στο εκτάριο, να πω κάτι ειρωνικό, και ο άλλος να έχει ένα και αν θεωρούνται και δύο βιοκαλλιεργητές. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα. Εγώ παραδέχομαι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο θέμα των βοσκοτόπων είναι πάρα πολύ πίσω. Γιατί όμως είναι πίσω? Δεν είχε ποτέ δασικούς χάρτες, δεν είχε ποτέ δασολόγιο, άρα δεν μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους ότι εκεί που πραγματικά βόσκουν τα ζώα μας, εκεί είναι και επιλέξιμες βοσκίσιμες εκτάσεις. Θα δώσουμε λοιπόν τη μάχη, και αυτή είναι η μάχη της ουσίας, εκεί που πραγματικά βοσκάνε τα ζώα μας, αυτές οι εκτάσεις να γίνουν επιλέξιμες. Και αυτό θέλει διαχειριστικά σχέδια. Γι' αυτό θα βγάλουμε και καινούργιες εκτάσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν έχουν ακόμα επιλεγεί. Δίνεται αυτή η μάχη στην Ευρώπη. Να μπορέσουμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι δεν τους κοροϊδεύουμε για μία ακόμα φορά όπως το παρελθόν, και πραγματικά τα βουνά μας τα οποία αυτή τη στιγμή βόσκονται να γίνουν επιλέξιμες εκτάσεις. Αυτή είναι η πραγματική λύση του προβλήματος. Για τα εσταυλισμένα ζώα, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρέπει να διαχωριστεί το εσταυλισμένο ζώο ή όχι. Δεν είναι κάτι απλό, γιατί αν το βάζαμε αυτό στο κοινό, το αλλάζαμε το πρόγραμμα τόσο πολύ, θα έπρεπε να έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Θέλει τελείως διαφορετική μελέτη, γιατί ουσιαστικά εκείνο που μου λέτε, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, είναι να πάμε σε μια συνδεδεμένη. Να πάμε στο κατακεφαλήν. Είναι άλλη δομή προγράμματος. Τελείως άλλη δομή προγράμματος. Για να πηγαίναμε σε τέτοια δομή, θα παγιούν καινούργιες μελέτες και δεν είναι απλό αυτή τη στιγμή να πας από την λογική του εκταρίου, τη λογική λέει τη στρεματική, να πας στη λογική τη συνδεδεμένη, στην παραγωγή. Εγώ με συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό είναι επόμενο βήμα. Δεν είναι βήμα που θα μπορούσε να γίνει στο πρόγραμμα που εμείς υπογράψαμε πριν από ένα μήνα. Θα μπορούσε να γίνει αν καθυστερούσαμε 6-8 μήνες ή και ένα χρόνο ακόμα, όπως είναι και σε πολλά φυτά. Να τελειώσω λοιπόν για να ξεκαθαρίσω. Το κρίσιμο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι καταρχάς η ανακούφιση είναι μεγάλη. Στα εγωπρόβατα ξεπερνάει το 2, το συντελεστή 2. Αυτή τη στιγμή αγγίζει το 2 το συντελεστή, στα άλλα είναι γύρω στο 1,5. Δεν είναι απλό λοιπόν αυτό που κάνουμε, πάρα πολύ σημαντικό, και το έχουν ήδη αναγνωρίσει οι κτηνοτρόφοι μας. Ότι αυτή η βελτίωση στο 450, ότι θα πάρουμε περισσότερες ζωικές μονάδες παραπάνω από 450 ευρώ ένα εκτάριο, είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Ευχαριστώ. Όχι, δεν έχει το λόγο. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Του βουλευτή Ρεκλείου της Δημοκρατικής Συμπαράδεξης ΠΑΣΟΚ Δημάρχη κ. Βασιλείου Γιαγέρογλου, σχετικά με την προμήθεια των
φυτοπροστατευτικών φαρμάκων που ακυρώνει το συλλογικό πρόγραμμα δασοκτονίας. Κύριε Γεγέρο, έχει το λόγο για 2 λεπτά. Ενοχλήθηκε ο κύριος Υπουργός. Παρακαλώ, δεν θα απαντήσετε. Θα... Ενοχλήθηκε. Όχι, όχι, παρακαλώ, υπουργός. Παρακαλώ. Αλλά αυτή τη στιγμή. Στο περιεχόμενο τη ερώτησή σα. Συντελείται. Στο περιεχόμενο τη ερώτησή σα. Ήταν επαρκή ο κύριος Τζελέπης, κύριε Γεγέρο, λοιπόν, στην ερώτησή του. Εγώ δεν είπα τίποτα για το περιεχόμενο της ερώτησης. Παρακαλώ, είπα, τώρα, παρακαλώ. Είπα για τα βαφτίσια, παρακαλώ, που με παρακαλώ, τη διαπλοκή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και των εταιριών στο περιεχόμενο της ερώτησης γίνεται, λοιπόν, σε σχέση με παλιούς και νέους βιολογικούς καλλιεργητές. Πλήρης διαπλοκή και ενοχή του κυρίου, λοιπόν, Υπουργού, λοιπόν, ο οποίος αποχωρεί, λοιπόν, από την αίθουσα. Τι το να κάνει δηλαδή, πράγμα, απάντησε. Το ίδιο πράγμα. Να μην αποχωρήσει από την αίθουσα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το διαγωνισμό. Λοιπόν, κύριε Γεγέρογλου, κύριε Γεγέρογλου, ακυρώνετε τη διαδικασία της Βουλής. Λοιπόν, για όνομα του Θεού. Την έκανα και δεν ήρθατε. Κύριε Υπουργέ, την έκανα και δεν ήρθατε. Κάντε ερώτηση. Η ερώτηση συζητήθηκε εδώ και δεν ήρθατε. Ήρθε ο κύριος Αποστόλου. Ακυρώνετε τον κύριο Τζελέπη. Τα στοιχεία είναι ατράνταχτα. Κύριε Γεγέρογλου, ακυρώνετε τον κύριο Τζελέπη. Το νέο αυταρχικό καθεστώς. Λοιπόν, παρακαλώ. Το νέο αυταρχικό καθεστώς. Λοιπόν, καμαρώστε το. Καμαρώστε το. Μα είναι δυνατόν. Δεν απευθυνόμαστε στους αναπληρωτές. Στους υφυπουργούς δεν απευθυνόμαστε. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Κλείσα το μικρόφωνο. Κλείσα το μικρόφωνο. Δεν ισχύει. Λοιπόν. Παρακαλώ. Θα περάσετε στην ερώτησή σας. Όχι, δεν φταίει ο κύριος Υπουργός, έπαιρνε προκειμένο. Κάντε την ερώτησή σας.